μάρκετ και τα παιδιά βγαίνουν για διάλειμμα στο δρόμο. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο σούπερ μάρκετ. Αφαιρώντας τα ράφια και αντικαθιστώντας τα μεθρανία, έχουμε ένα σχολείο. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε πριν από 22 χρόνια η Τριμελής Επιτροπή που μετέτρεψε σε σχολικές αίθουσες αυτό το κτίριο που κατασκευάστηκε με προορισμό να στεγάσει σούπερ μάρκετ. Ορίστε κύριε, γιατί είναι ο πρόβλημας χώρος των παιδιών μας, δεν βλέπετε. Είναι διάλειμμα την αυλή. Αυτή είναι, αυτός είναι δρόμος. Η ώρα είναι 11:05 και είναι η ώρα του κουδουνιού. Προαύλιος χώρος των παιδιών μας, όπως βλέπετε κι εσείς. Ο δρόμος. Πώς κλείνει, με τι άλλο, με αλυσίδες. Το κουδούνι χτυπά, οι γονείς τραβούν τις αλυσίδες και οι πόρτες του σχολείου ανοίγουν. Το δεύτερο δημοτικό της Καρίστου είναι ίσως το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα που τα παιδιά κάνουν διάλειμμα κυριολεκτικά στο δρόμο. Η οδός Αχτούρη στην Κάριστο έχει μία ιδιαιτερότητα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα μετατρέπεται σε προαύλιο δημοτικού σχολείου. Χτυπάει η καρδιά μου να ακούσω το κινητό μου και χτυπήσει. Και βλέπω και εδώ το νούμερο του σχολείου. Αυτές είναι καθημερινές εικόνες για γονείς και μαθητές. Οχήματα αναγκάζονται να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με τροχονόμους τους γονείς. Τρέμει η ψυχή μας την ώρα που τα παιδιά βγαίνουν έξω για διάλειμμα. Η απέτησή μας είναι η ανέγερση ενός καινούργιο και σύγχρονο σχολείο. Η προσωρινή λύση που κρατά 22 χρόνια έχει εγκλωβίσει 135 παιδιά σε αίθουσες χωρίς εξαερισμό και χωρίς φυσικό φωτισμό. Όταν βρέχει, τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν εδώ έξω. Έτσι μαζεύονται όλα τα παιδάκια, 135 παιδιά, μέσα σε αυτόν τον κλειστό χώρο. Με αλυσίδες όμως προσπαθούν να διαφυλάξουν τα παιδιά τους και οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έχουμε 4 εξωτερικές αίθουσες, οι οποίες από ό,τι βλέπετε κλείνονται με αλυσίδες κάθε πρωί από τους γονείς. Γονείς και μαθητές των σχολείων την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουν διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υποδομών στην Αθήνα. Τώρα νέα τροπή περί υπόθεση θανάτου.